Μια σημαντική αλλαγή σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο της Καβάλας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε εξωτερικούς χώρους άρχισε και πάλι το κάπνισμα νόμιμα, αφού αρκετοί επαγγελματίες θεώρησαν σωστό να ανοίξουν τους χώρους και από τις δύο πλευρές, όπως ακριβώς προβλέπει ο σχετικός νόμος. Ναι, τα περισσότερα μαγαζιά ήδη έχουν ανοίξει και τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να επιτρέπεται το κάπνισμα και άσχετα αν κρυώνει ο κόσμος, προτιμά να κάθεται έξω μέσα στο κρύο για να μπορεί να απολαμβάνει τον καφέ του. Είδαμε αρκετά καταστήματα το τελευταίο διάστημα να έχουν όλες τις πλευρές κλειστές για να συμμορφωθούν και στον νόμο, αλλά να μην κρυώνουν οι επαγγελματίες. Αλλά είδαν κάποια μείωση στην κίνηση. Είδαν. Από αυτό το ζω και εγώ έχω ένα κομμάτι στο μαγαζί το οποίο είναι αντικαπνιστικό και το άλλο το κομμάτι καπνίζουν κανονικά. Πολλοί κόσμος δεν θέλει να κάθεται μέσα και φεύγει. Υπάρχει μείωση στη δουλειά λόγω αντικαπνιστικού. Αν και σιγά σιγά θα προσαρμοστεί και ο κόσμος. Οι επαγγελματίες ήδη έχουν προσαρμοστεί. Τα μέτρα εφαρμόστηκαν με πολύ σκληρό τρόπο στο δικό μας νομό και όχι με τόσο σκληρό σε άλλους νομούς. Τι πληροφορίες έχετε για τους ελέγχους? Οι έλεγχοι είναι ευνηδιαστικοί, γίνονται και θα γίνονται. Σε άλλες πόλεις από επικοινωνία με επαγγελματίες δεν είναι τόσο αυστηροί και σε διάφορα σημεία που εμάς απαγορεύεται, εκεί το έχουν πιο χαλαρά, επιτρέπεται από τους παράγοντες της κάθε πόλης. Λίγο 2 μήνες υπομονή είναι μέχρι να βρουν τελείως τα πλαϊνά και να βρούμε κι εμείς τους ρυθμούς μας και να επανέλθει η δουλειά μας σε κανονικά μεγέθη. Με αυτή την ενέργεια οι περισσότεροι πελάτες καπνιστές μπορούν να καπνίσουν, ενώ ταυτόχρονα δεν κινδυνεύουν με πρόστιμο. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρηματίες προσπαθούν να προσελκύσουν τους καπνιστές, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν πηγαίνουν στα καταστήματα και έχουν δει τους τζίρους τους να πέφτουν. Μέχρι και πρόσφατα ελάχιστα ήταν τα καταστήματα στα οποία επιτρεπόταν το κάπνισμα και στους εξωτερικούς προφυλαγμένους χώρους από διάφορες κατασκευές. Λόγω της μείωσης της πελατείας, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ανησύχησαν και προέβησαν στην αλλαγή αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε κάνει και σε μια συνέλευση που είχαμε κάνει με τους καπνιστοπόλες, γύρω στους 220.000 ήταν στο νομό Καβάλας. Είναι ούκο λίγα, νομίζω, για αυτόν τον νομό. Ο οποίος και δεν φημίζεται για την κίνησή του αυτή την εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να πούν τα Τρίκαλα ή Δράμα που έχουν εκατομμύρια επισκεψιμότητα. Γνωρίζετε αν λειτουργεί στην περιοχή μας το 1142? Πήρανε τηλέφωνο, ζητάει το 1142 ονομαστική καταγγελία. Mm-hmm. Πρέπει να καταθέσει το όνομα, αλλά αυτό είναι πολύ απλό γιατί λες ένα ψεύτικο όνομα και συνεχίζεις. Απλά αρκετοί είπαν ότι στην περιοχή μας δεν λειτουργεί. Κοιτάξτε, το 1142 από ό,τι μας έχουν πει και από την αστυνομία δεν είναι άμεση επέμβαση. Δηλαδή, πήρα τηλέφωνο το 1142, κατήγγειλα το μαγαζί και και κατευθείαν έρχεται η αστυνομία. Απλά ξέρουν ότι εκεί σε έχουν στο νου. Καταγράφουν δηλαδή την καταγγελία. Καταγράφουν την καταγγελία και ευνηδιαστικά σου έρχονται. Δεν είναι δηλαδή, πήρε τηλέφωνο άλλο, ήρθε κατευθείαν η αστυνομία. Η αστυνομία τι να πρωτοκάνει με τόσα που γίνονται? Αυτό.